Παίζω. Yes! Ξανά εδώ. Καλημέρα από το σπίτι. Είμαι και στο Instagram και στο Facebook την ίδια στιγμή. Πίνω τον καφέ μου για να σας δείξω ακριβώς τι κάνω. Με αυτό το κινητό. Περιμένετε να γυρίσω. Έλα. Έπεσε. Λοιπόν, με αυτό το κινητό κάνω Instagram και με αυτό το κινητό γύρνα. Κάνω Facebook. Πώς σας φαίνεται? Ο ένας βλέπει τον άλλον τώρα. Καταπληκτικό, γιατί δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω, αλλά όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσω την κάμερα. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, άπειρα μηνύματα χθες για το τι συνταγή θέλετε να φτιάξουμε σήμερα. Τώρα κουνάει λίγο, αλλά μετά θα το φτιάξω. Έχω μια ειδική πατέντα με χαρτοπετσέτες που όντως μπορεί να κάτσει στο κινητό και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Και άπειρα τα μηνύματα χθες για το τι συνταγή πρέπει να φτιάξουμε σήμερα. Κάτσε, γιατί από εδώ έχω κόντρα τον ήλιο και δεν φαίνομαι. Τέλεια. Λοιπόν, τις βάλαμε κάτω και πρώτη σε επιλογές ήρθε η συνταγή donuts. Τα donuts κανονικά θέλουν μαγιά για να γίνουν. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε όλοι γρήγορες συνταγές και εύκολες συνταγές, εγώ σας υπόσχομαι ότι αυτή η συνταγή δεν θέλει μαγιά. Θα φτιαχτεί με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι και ουσιαστικά σε 15-20 λεπτάκια θα είναι έτοιμη. Τώρα, θέλω τη βοήθειά σας. Τι γίνεται, χθες κάναμε live τη συνταγή και επειδή περίπου ένα 20-30% του κόσμου που ακολουθεί τα social media μας και στο Instagram και στο Facebook δεν είναι από Ελλάδα, είναι ξένοι και υπάρχουν και πάρα πολλοί έτσι Έλληνες στο εξωτερικό που δεν μιλάνε πολύ καλά ελληνικά, οπότε δεν καταλαβαίνω το τι λέω. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα σήμερα να κάνουμε ένα μικρό παιχνίδι όλοι μαζί. Επειδή εγώ δεν μπορώ να λέω τη συνταγή στα αγγλικά, το καταλαβαίνετε, γιατί θα με βρίσετε εσείς. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να με βρίσουν όλοι όσοι βλέπουν το βίντεο αυτό. Και επειδή θέλω να τα πάμε καλά γενικά, θα ήθελα. Πρώτα απ' όλα, μ' ακούτε, κάντε ένα χεράκι από κάτω για να δω ότι μ' ακούτε. Κάντε ένα τέτοιο. Δεν μπορώ να έχω και ένα χέρι. Ένα τέτοιο. Σας παρακαλώ, ακούστε, πείτε μου. Κάντε μου ένα τέτοιο για να δούμε ότι προχωράμε. Προχωράμε τέλεια. Κάντε κανένα χεράκι. Χεράκι, γεια σου Λάκη. Λάκη, μην αρχίσει να γράφει Starbucks από κάτω, θα σου εξηγήσω. Χεράκια όλοι. Χεράκια παρακαλώ. Χεράκια ψηλά, να δείξουμε ότι ακούμε τον Άκη. Μπράβο σας. Λοιπόν, από τη στιγμή που ακούμε τον Άκη, θα ήθελα όσοι έχουν την ευχαρίστηση και τη θέληση, καθώς κάνουν τη συνταγή από κάτω, στα σχόλια, να γράφουν ακριβώς τι κάνουν στα αγγλικά. Ουσιαστικά θα έχουμε live υπότιτλους από κάτω, σαν την Ατάσσερα ένα πράγμα. Κάτσε, γιατί γύρισα την κάμερα. Οπότε, αυτό που θα κάνετε είναι, καθώς θα κάνω εγώ τη συνταγή, από κάτω θα γράφετε όχι όλοι, όσοι θέλετε, subtitles στα αγγλικά για να μπορέσουν να ακούσουν και να καταλάβουν τη συνταγή και οι φίλοι μας από το εξωτερικό. Πώς το βλέπετε, εφικτό ή όχι? Τι λέτε, γίνεται ή δεν γίνεται? Λοιπόν, νομίζω ότι κάποιοι από εσάς το κάνετε. Τώρα, αν έχετε την ευχαρίστηση και ξέρετε Ιταλικά, γράψτε και στα Ιταλικά. Αν έχετε Γαλλικά, γράψτε Γαλλικά. Αν έχετε Ισπανικά, γράψτε Ισπανικά, Κατερίνα Βασιλακόπουλου. Άμα έχετε. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση σε γλώσσα, γράψτε από κάτω. Γιατί ο κόσμος, καθώς βλέπει, οι ξένοι δεν καταλαβαίνουν και μου γράφουν ότι είναι άδικο, γιατί αυτοί δεν μπορούν να δουν τη συνταγή. Ωραία, το πιάσαμε. Ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. And I want to inform my friends from other countries outside of Greece that also today will have subtitles live from the audience. They will try to help you. They will translate my recipe while I'm cooking. So you can follow also the recipe. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η πατέντα μου είναι εδώ. Έχω χαρτοπετσέτες με την ψωμιέρα. Οπότε ουσιαστικά θα βάλω το ένα κινητό εδώ που είναι το. Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι το Instagram, μπράβο. Και αυτό είναι το Facebook. Μπράβο. Βλέπουμε όλοι. Yes, το έχω βρει τέλεια. Για να πάω το καφέ μου, τον πήρα. Μισό λεπτό. Τέλεια. Άνετος, ωραίος και πεθαράς. Λοιπόν, η συνταγή αυτή είναι πάρα πολύ απλή και γίνεται μόλις σε ένα μπολ. Δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται να ζοριστείτε, δεν χρειάζεται να είστε super duper στην... ναι, και στα κυπριακά γίνεται. Το βλέπω τώρα, το γράφει μία στο Instagram. Τα κυπριακά είναι επιβάλλονται. Χρειάζεστε ένα μπολ
Και ουσιαστικά όλη η συνταγή θα γίνει εδώ πέρα. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ γρήγορη συνταγή και ουσιαστικά τα ντόνατς μας θα είναι έτοιμα σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί, όπως βλέπετε, δεν έχω τίποτα έτοιμο. Θα φτιάξουμε τη ζύμη, κατευθείαν θα ανοίξουμε τα ντόνατς και θα τα πετάξουμε μέσα για να τα ψήσουμε. Τα ντόνατς είναι κάτι που μας αρέσουν όλους, οπότε σήμερα θα σας δώσω την καλύτερη συνταγή. Λοιπόν, μέσα στο μπολ θα προσθέσουμε όλα τα υγρά μας στοιχεία. Πού είναι το γάλα μας, 180 γραμμάρια γάλα. Άμα έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, μπορείτε να βάλετε ένα ρόφημα σόγιας ή ένα ρόφημα αμυγδάλου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δουλεύει κανονικά η συνταγή. Βάλαμε το γάλα, ρίχνουμε το αυγό εδώ και περίπου 2 κουταλιές της σούπας λαδάκι. Θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο, θέλετε να βάλετε σπορέλο, θέλετε να βάλετε βουτυράκι, βάλετε ό,τι θέλετε. Ό,τι και να βάλετε δουλεύει κανονικά. Παίρνω το σύρμα εδώ και μαζί με τη ζάχαρη και τη βανίλια. Βάζω βανιλίνη, αλλά μπορείτε να βάλετε και σιρόπι βανίλιας. Τα ρίχνω μέσα και επειδή μου αρέσει στα ντόνατς, βάζω λίγο ξύσμα από λεμόνι. Άμα δεν σας αρέσει το ξύσμα από λεμόνι, μην το βάλετε. Αλλά σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει στα ντόνατς, άμα ρίξετε λίγο ξύσμα από λεμόνι, καθώς τρώτε τα ντόνατς, σκάει το ξύσμα ξαφνικά εκεί πέρα που δοκιμάζεις και πραγματικά νιώθεις κάτι φανταστικό, κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη. Εδώ θα προσθέσω και λίγο αλατάκι. Πρέπει να βάλουμε λίγο αλάτι και εγώ βάζω έτσι flair de sel, γιατί και αυτό καθώς δαγκώνεις τα ντόνατς έτσι σου δίνει μια υπέροχη αίσθηση και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Αυγό, γάλα, λαδάκι. Εύκολο ή δύσκολο τώρα, για πείτε. Α, γράφουν αγγλικά από κάτω, yes! Γράφουν και άλλες γλώσσες. Τι άλλες γλώσσες γράφουν, Παναγία μου? Του τσουκάρα ατσέιτε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στο Instagram φαίνομαι κανονικά, γιατί δεν βγάζει κάτι. Πρέπει να φαίνεται. Α, ναι, έχω πατήσει να γράψω σχόλιο γι' αυτό. Τώρα όμως, send. Yes. Έγραψα HG. Λοιπόν, οπότε, γάλα, αυγό, ξύσμα από λεμόνι, προαιρετικά το ξύσμα από λεμόνι, αλατάκι και ζάχαρη. Ανακατεύουμε, τέλεια. Και πάμε να προσθέσουμε τα δύο επόμενα υλικά. Έχω 180 γραμμάρια γάλα, το είπαμε, ένα αυγό, 50 ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι και το λεμονάκι μας. Και έχω εδώ πέρα 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις που θα προσθέσω μία γεμάτη, και όταν λέω γεμάτη το εννοώ, καθίστε να βάλω πια εδώ για να δείξω. Δηλαδή μία γεμάτη κουταλιά της σούπας baking powder. Κοιτάξτε, όταν λέμε γεμάτη εννοούμε γεμάτη τόσο. Σε περίπτωση που δεν βάλετε γεμάτη, δεν θα φουσκώσουν τα ντόνατς σας, οπότε πρέπει να βάλετε γεμάτη-γεμάτη κουταλιά της σούπας baking powder. Και άμα δεν έχετε baking powder και έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα βάλετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, κατευθείαν. Εντάξει, απλά θα βάλετε λίγο παραπάνω, γιατί θέλουμε άλλα 20 γραμμάρια, επειδή 20 γραμμάρια περίπου είναι το baking powder εδώ πέρα. Οπότε προσθέσετε 370 αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Τώρα, ανακατεύω baking με αλεύρι, θα ρίχνω μέσα στο bowl. Και το ζυμάρι για τα ντόνατς είναι αυτό. Πώς σας φάνηκε, εύκολο ή δύσκολο? Δεν υπάρχει πιο εύκολη συνταγή, ειλικρινά. Δηλαδή, όντως, μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Πού είναι το κουτάλι μου? Να, ωραία. Εδώ, ένα κουτάλι. Και ανακατεύω. Ανακατεύω στην αρχή με ένα κουτάλι. Και δεν ξέρω πώς περνάτε. Η μέρα είναι φανταστική σήμερα. Είναι η μέρα που θες πραγματικά να βγεις έξω. Αλλά τι γίνεται, μένουμε στο σπίτι, δεν βγαίνουμε έξω. Καλά, βγαίνουμε στο μπαλκόνι. Εγώ με το που τελειώσω τη συνταγή, με το που φτιάξω τα ντόνατς, κατευθείαν θα βγω μπαλκόνι, θα πάρω τον καφέ μου, ντόνατς, καφές και άντε γεια. Εντάξει, και έτσι σήμερα η συνταγή που κάνω είναι έτσι πρωινό, δεν είναι κάτι σε φαγητό και ξέρω ότι όλοι θέλετε κάτι σε φαγητό. Οπότε περιμένω comments από εσάς να μου πείτε τι άλλο θέλετε να φτιάξω και θα το φτιάξω τις επόμενες μέρες. Γιατί όντως μου είναι πάρα πολύ εύκολο να σας δείξω οτιδήποτε θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά, θα σας δείξω. Θέλετε να κάνετε γρήγορες πίτσες, μπέργκερ, γύρους. Οτιδήποτε σας λείπει απ' έξω που θα τρώγατε κανονικά, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Μπορούμε να κάνουμε ένα πρωινό, Egg Benedict, Croque Madame.
Ό,τι θέλετε, πείτε μου. Όλες αυτές τις μέρες δεν έχω κι εγώ τίποτα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή τώρα να σας πω ότι έχω πολύ δουλειά, θα σας πω ψέματα. Θα φτιάξουμε μαζί συνταγές. Τώρα, το ζυμάρι μου είναι έτοιμο. Εδώ θα ανακατέψω λίγο ακόμα, αλλά καθώς ανακατεύω, πάμε να ζεστάνουμε το λάδι μας. Λοιπόν, έχω ένα τηγάνι εδώ και θα προσθέσω σπορέλαιο. Τώρα, μέσα στην Κρήτη μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο, γιατί έχετε πολύ λάδι. Και θα βάλω περίπου μέχρι τη μέση. Θέλω να επιπλέουν τα ντόνατς μου, οπότε βάζω αρκετό λαδάκι, το βλέπετε, εδώ, φαίνεται, φαίνεται. Λοιπόν, πάνω στη φωτιά, να γυρίσω την κάμερά μου, εδώ, πάνω στη φωτιά και το μάτι μου, αυτό είναι από το 1 έως το 9, εγώ θα το βάλω στο 5. Από το 1 στο 9 το βάζουμε στο 5. Καταλαβαίνετε ότι τα ντόνατς για να ψηθούν, επειδή έχουμε ζυμάρι εδώ πέρα, δεν θέλουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, γιατί άμα έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά θα καούν απ' έξω και μέσα θα νομά. Και τώρα, πάμε να ανοίξουμε τα ντόνατς και να σας δείξω πώς μπορείτε να τα κάνετε. Υπάρχουν εύκολοι τρόποι και δύσκολοι τρόποι. Να ζήσω ένα μικρό σπίτι. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κάνετε χαμό στην κουζίνα σας όταν ανοίγετε κάτι με αλεύρι, χρησιμοποιούμε ένα δεψί. Το δεψί έχει γύρω-γύρω γύσο, οπότε το αλεύρι που θα ρίξω εδώ πάνω δεν θα πάει πάντω στην κουζίνα. Και είναι πολύ πιο εύκολο μετά να πάρω το ταψί κατευθείαν να πάω και να το πλύνω στον ορχήτη. Οπότε, θέλω ένα ταψί εδώ, θα προσθέσω αλευράκι. Φαίνεται, φαίνεται. Μεξί δεν μπορώ και να διαβάζω τα σχόλιά σας, γιατί πρέπει να κάνω και τη συνταγή. Λοιπόν, αλευράκι και θέλω και αλεύρι στα χέρια μου. Εδώ. Γιατί άμα δεν βάλω αλεύρι στα χέρια, το ζυμάρι σχετικά είναι πάρα πολύ μαλακό. Οπότε αυτό που θα γίνει είναι να κολλήσει στα χέρια μου και δεν θέλω να κολλήσει. Λοιπόν. Όχι. Για βλέπετε ότι το ζυμάρι μπορώ να το πιάσω. Χωρίς αλεύρι στα χέρια, το ζυμάρι δεν μπορώ να το πιάσω. Και όπως βλέπετε, με το που αρχίσω λίγο παραπάνω να πλάθω το ζυμάρι, κατευθείαν κολλάει το ζυμάρι πάνω στα χέρια. Γι' αυτό το λόγο, το βάζω κατευθείαν πάνω στα αλεύρι, εδώ. Βλέπετε πόσο εύκολο που είναι. Εδώ, αυτό είναι. Θα ρίξω λίγο ακόμα αλεύρι από πάνω. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, αυτό το πάρω στην άκρη. Και έτσι όπως είναι, εγώ χρησιμοποιώ με μεμβράνη, εσείς μπορείτε να βάλετε ένα πλάστο, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Θα ανοίξω το ζυμάρι μου, εδώ ίσια. Λερώθηκα λίγο, δεν μπορώ να σκουπιστώ τώρα, γιατί άμα σκουπιστώ με αυτά τα χέρια θα γίνω χειρότερα. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο το ζυμάρι και θέλω να το κάνουμε περίπου πάχος όσο ένα δαχτυλάκι, χοντρό, εδώ. Αυτό. Δηλαδή θέλουμε να τα ανοίξουμε το ζυμαράκι μας εδώ, μέσα στα αλεύρι. Βλέπετε, το αλεύρι μας βοηθάει να τα ανοίξουμε. Άμα δεν είχαμε το αλεύρι, είναι τόσο μαλακό το ζυμάρι που δεν μπορούσαμε να τα ανοίξουμε. Εδώ. Τέλεια. Και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε από αυτό το ζυμάρι 6 υπέροχα ντόνατς. Θα πάρω μια κούπα. Πού είναι η κούπα μου? Θα πάρω μια ψάρω. Αυτό. Λοιπόν, θέλω μία κούπα και θα βγάλω τα ντόνατς μου με την κούπα, εδώ. Ένα. Κοιτάξτε πόσο μικρά τα κάνω. Μην τα κάνετε μεγαλύτερα, γιατί άμα τα κάνετε μεγαλύτερα μετά θα είναι δύσκολα να τα διαχειριστείτε στο τηγάνι. Δύο. Καλά, μπορεί να βγάλει και παραπάνω από 6 εφόσον χρησιμοποιήσετε άλλη κούπα. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Θα δώσω και αυτό λίγο εδώ και έβγαλα 6 υπέροχα ντόνατς και μπορώ άμα ξαναδιπλώσω εδώ πέρα το ζυμαράκι μου που θα το ξαναδιπλώσω, η αλήθεια είναι, να βγάλω και 7 και 8. Λοιπόν, τώρα έχω ένα ντόνατ εδώ. Άμα το ψήσω έτσι όπως είναι στο τηγάνι, από τη μία μεριά και από την άλλη, θα βγει το ντόνατ ίσιο, φουσκωτό και θα έχει τρύπα στη μέση για να μπορέσω να το γεμίσω μέσα με ό,τι γεμίσει θέλω. Μαρμελάδα, σοκολάτα, ό,τι θέλετε να βάλετε. Η μία λύση είναι αυτή και η δεύτερη είναι να πάρω και να τρυπήσω στη μέση με ένα καπάκι για να κάνω τον ντόνατ όπως έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Αλλά σε περίπτωση που δεν θέλουμε να πετάξουμε ζυμάρι, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι απλά να πάρετε το χέρι σας, να κάνετε μία τρύπα στη μέση εδώ, να ανοίξετε λίγο και το πρώτο ντόνατ είναι έτοιμο. Ένα. Εγώ να σας πω ότι σήμερα θα κάνω αυτά τα ντόνατ, γιατί θέλω να τα ζαχαροκανελώσω, δεν θέλω να τα ρίξω, να βάλω γέμιση μέσα, να τα γεμίσω με σοκολάτα. Αλλά σε περίπτωση που θέλετε να τα γεμίσετε με σοκολάτα, αυτό που θα κάνετε είναι
απλά να πάρετε και να τα ψήσετε χωρίς τρύπα στη μέση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το αυγό που χρησιμοποιούμε στη συνταγή. Σας έχω δώσει συνταγή ένα αυγό, και όταν λέω ένα αυγό, εννοώ ένα αυγό 50 γραμμαρίων. Γιατί υπάρχουν τα αυγά τα extra large τώρα στο εμπόριο, και άμα βάλετε μεγάλο αυγό, θα βάλουμε 20 γραμμάρια παραπάνω υγρασία στο ζυμάρι μας και το ζυμάρι μας θα βγει ακόμα πιο μαλακό. Οπότε τι κάνουμε, άμα έχουμε μεγάλο αυγό, βάζουμε ολόκληρο το αυγό, αλλά αφαιρούμε 20 γραμμάρια από τα 180 γραμμάρια γάλακτος που έχουμε. Γάλακτος. Γάλα. Ναι. Λοιπόν, και. Έτσι όπως είμαι, εδώ, να δω τι τηγάνι μου έχει, κάνουμε ένα μικρό δείγμα, παίρνουμε λίγο ζυμαράκι και ρίχνουμε στο τηγάνι για να δούμε αν ψήνεται. Δεν ψήνεται. Οπότε, θα πλύνω τα χέρια μου, περιμένετε, γιατί πρέπει να ζεσταθεί το λάδι. Εδώ είμαστε, τέλεια. Μια χαρά, μισό λεπτάκι το χαρτάκι, σκούψε και το αλεύρι και... Θα δυναμώσω λίγο, γιατί θέλω να είναι δυνατή η φωτιά. Και όλα, θέλω να σας δώσω κάτι πολύ σημαντικό, το κράτησα στο να το δείξω. Όταν παίρνετε ένα ξύλο κοπής, πολύ σημαντικό είναι να το λαδώνετε. Έχω πάρει ένα ξύλο κοπής από το shop εδώ και με το που παίρνουμε ένα ξύλο κοπής, πολύ σημαντικό είναι να πάρουμε λίγο λαδάκι, εδώ. Και σπορελό μπορείτε και ελαιόλαδο μπορείτε, ό,τι θέλετε. Και ουσιαστικά, αντί για να κάνετε πιτσιγιές πάνω στο ξύλο κοπής συνεχώς όταν μαγειρεύετε, θα πάρετε λίγο λαδάκι. Εμείς, να σας πω, τα ξύλα κοπής τα βάζουμε μέσα σε λάδι κανονικά και τα αφήνουμε. Και θα λαδώσετε εσείς το ξύλο κοπής σας. Αυτό το πράγμα θα το κάνετε 2-3 φορές, μέχρι που το ξύλο κοπής ουσιαστικά να ρουφήξει λάδι και με αυτόν τον τρόπο δεν χαλάει ποτέ, δεν λαδώνει, δεν παθαίνει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Απλά το λαδώνουμε με λίγο λαδάκι εδώ και άμα το κάνουμε 2-3 φορές το ξύλο μας θα έχει πολύ περισσότερη διάρκεια ζωής και βέβαια θα φαίνεται και πάρα πολύ πιο ωραίο γιατί το χρώμα που έχει άμα δεν το λαδώσουμε δεν είναι τόσο ωραίο όσο άμα το λαδώσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα άρχισε κάτι να γίνεται αλλά δεν είναι πάρα πολύ δυνατό. Γι' αυτό το λόγο ας διαβάσω κάποια μηνύματα από εσάς για να δω τι λέτε. Άκη, μπορούμε να τα κάνουμε στο φούρνο. Η αλήθεια είναι πως μπορούμε αλλά δεν το θέλουμε γιατί τα ντόνατς έχουν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που ψήνονται. Δηλαδή τώρα θα τα βάλω στο τηγάνι και θα ψηθούν από τη μία μεριά και μόλις θα γυρίσω θα ψηθούν από την άλλη. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος. Θα ψηθούν στο φούρνο αλλά δεν θα γίνουν εξίσου νόστιμα όπως πρέπει να γίνουν. Ναι, η συνταγή είναι 180 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα αυγό, 50 γραμμάρια ζάχαρη, μια γεμάτη κουταλιά της σούπας baking powder, αλάτι, ξύσμα από λεμόνι, δύο κουταλιές της σούπας πορέλαιο, αυτά είναι. Οπότε, βέβαια η συνταγή μας θα πάει αναλυτικά πάνω στο site. Υπάρχει στο site, θα γράψουμε και εγώ comments από κάτω για το που μπορείτε να το βρείτε και θα γίνει χαμός. Δεν ξέρω, γράφει κανείς από κάτω τέτοιο, πώς το λένε, μεταφράσεις. Τα ντόνατς δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, υπάρχει μια πολύ λάθος εντύπωση για τα ντόνατς. Τα ντόνατς δεν είναι λιπαρά πολύ. Τα ντόνατς θα κάνουμε λιπαρά μετά. Δηλαδή, άμα θα βάλουμε μέσα πάρα πολύ γέμιση περίεργη, με πάρα πολλά λιπαρά και ζάχαρη, καταλαβαίνεις ότι τα ντόνατς θα γίνουν. Θα έχουν αρκετές θερμίδες. Κανονικά τα ντόνατς, να σας πω ότι δεν τραβάνε καθόλου λάδι καθώς τα ψήνουμε, οπότε γενικά δεν βγαίνουν λιπαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί το λάδι μας είναι έτοιμο. Πρέπει να μεταφέρω την κατασκευή μου. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά? Εδώ. Φαίνεται. Ωπα. Τέλεια. Μισό λεπτάκι. Θα το φτιάξω. Μην παραπονιάσετε, μισό λεπτάκι θα το φτιάξω. Εδώ είμαστε και εδώ είμαστε. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα κουτάλι για να το φτιάξω. Πάρω μια ψαροβάρκα. Ναι. Εδώ είμαστε. Το φτιάξα. Yes. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθείτε. Όπως σας έχω πει, έχω βάλει εδώ πέρα ένα μικρό κομματάκι για να δω αν ψήνεται. Δεν έχει γίνει ακόμα, θέλει ακόμα, αλλά το μάτι μου καίει. Καίει μια χαρά. Λοιπόν, τα αφαιρώ αυτά εδώ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά το λαδάκι μου έχει πάρει μπρος. Οπότε
Ήρθε η ώρα να φέρω τα ντόνατς μου. Αυτά που κάναμε μαζί. Πάστε. Λοιπόν, την υπόλοιπη ζύμη που έχει μείνει από πίσω είπαμε να τη φτιάξουμε κανονικά. Σήμερα δεν το έχω φτιάξει καλά. Μισό λεπτάκι. Τώρα το έχω φτιάξει καλύτερα. Ε, φαίνομαι. Τώρα θα σας φτιάξω 6 για να σερβίρω. Η υπόλοιπη ζύμη δουλεύει μια χαρά. Νομίζω ξέρω ότι όλα τελικά τα έχετε σπίτι. Ένα αυγό έχετε όλοι σπίτι. Ένα γάλα ή τύπου γάλα το έχετε όλοι σπίτι. Ακόμα και η ευαπόρεα, άμα το αραιώσετε με νεράκι, δουλεύει συνταγή. Και άμα δεν έχετε γάλα, μπορείτε να βάλετε και νερό. Αλεύρι έχετε όλοι, ζάχαρη έχετε όλοι. Οπότε σίγουρα τα ντόνατς μπορείτε να τα κάνετε όλοι. Γιατί θα βάλουμε απλά ζάχαρη και κανέλα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνω τα ντόνατς και τα βάζω στη γάνη. Ας ελπίσουμε ότι η γάνη να έχει μια χαρά. Εδώ, ένα, δύο, τρία. Θέλουν όλα τα ντόνατς, θέλουμε να ψηθούν μέχρι μέσα. Να σας πω ότι έχω και συνταγή ντόνατς με μαγιά. Σε περίπτωση που έχετε μαγιά μπορείτε να κάνετε εκείνα, είναι πιο χρονοβόρα, θέλουν τουλάχιστον 2 ώρες για να γίνουν. Και τα δύο είναι πολύ ωραία, και αυτά είναι πολύ ωραία, και τα άλλα είναι πολύ ωραία. Βέβαια αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πολύ πιο εύκολα για να τα κάνει οποιοδήποτε. Η τρύπα που άνοιξα έπρεπε να ήταν λίγο μεγαλύτερη. Δεν πειράζει, θα ανοίξω την επόμενη. Εδώ, να δούμε πώς γίνονται από κάτω. Σιγά σιγά γίνονται. Τα επόμενα θα ανοίξω λίγο παραπάνω. Εδώ, εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, δεν είχε κάποιο πολύ φωτιά, δεν πειράζει. Τα ψηθούν. Θέλουν περίπου 3-4 λεπτάκια. Οπότε, όση ώρα ψήνουν τα ντόνατς, να πιω λίγο καφέ. Θέλω να μου πείτε τι άλλες συνταγές θέλετε να κάνω. Γιατί μπορούμε να κάνουμε κοτόπουλα, μπορούμε να κάνουμε καρμπονάρες, μπορούμε να κάνουμε πίτσες, μπορούμε να κάνουμε μπέργκερς, μπορούμε να κάνουμε ό,τι έχετε φανταστεί και ό,τι θα θέλετε να κάνετε σπίτι γρήγορα. Γιατί εγώ δεν θα σας δώσω συνταγές με περίμενε χρόνο. Η σκοπός είναι να ξεκινήσω κάτι να το κάνω και να το κάνω για να το τελειώσω. Οπότε. Είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε εδώ πώς γίνονται. Να βλέπετε. Δεν υπάρχουν. Είναι φανταστικά. Γυρνάω το ντόνατ. Ένα. Δύο. Το λάδι μου δεν ήταν δυνατά. Δηλαδή, ο σωστός χρόνος που χρειάζεται το ντόνατ για να ψηθεί είναι αυτός. Χρειάζεται ώρα. Οπότε, κοιτάξτε και πόση ώρα που φουσκώνουν. Γίνονται τέλεια. Δηλαδή, πραγματικά μπορούν να τα φτιάξουν όλοι. Και το σημάδι αυτό δεν ρουφάει λάδι. Μπορείτε να το κάνετε όλοι. Και είναι φανταστικό. Λοιπόν. Το χερούλι του τηγανιού προς τα μέσα. Ποιος το λέει αυτό και πώς τα λέω από το τηγάνι. Όχι, η καφετιέρα μου κλείνει. Θα ακουστεί τώρα, κάτσε να πιάνω. Ας την να κλείσει, γιατί την έχει ανοίξει. Κοιτάξτε εδώ πώς γίνονται. Τα βλέπετε. Ξεκινήσαμε πραγματικά με το τίποτα. Με λίγο αλεύρι, ζάχαρη και λίγο ξύσμα από λεμονάκι. Δείτε τι γίνεται στο τηγάνι. Το βλέπετε. Εδώ. Πόσο. Θεαματικά είναι τα ντόνατς. Θα γυρίσετε δύο φορές. Μία από τη μία, μία από την άλλη, μία από την άλλη, μία από τη μία, μία από την άλλη. Γιατί θέλουμε να ψηθούν μέχρι μέσα. Επειδή δεν έχουν μαγιά και έχουν μόνο baking powder, θέλουμε να δουλέψει σωστά το baking powder, να ανοίξει καλά η ζύμη μας μέσα και ουσιαστικά να μπορέσει να ψηθεί από τη ζέστη που υπάρχει στο λάδι. Δεν ρουφάνε λάδι, απλά ψήνονται. Κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και. Έρχομαι. Εδώ έχω ζάχαρη και κανέλα. Θα ανακατέψω τη ζάχαρη με την κανέλα εδώ. Και για να δουλέψει ωραία η ζαχαροκανέλα πάνω στο ντόνατ, πρέπει να τα βγάλουμε ζεστά κατευθείαν, να τα ρίξουμε στη ζαχαροκανέλα για να μπορέσουμε να μπορέσει να κολλήσει η ζάχαρη κανέλα. Εδώ έχω ένα πιατάκι. Αλλά έχω κάνει τρελή κατάσταση. Έπρεπε να έχω γίνει σκηνοθέτη, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τι έχω κάνει. Έχω στήσει κάμερες. Συγχρόνως μαγειρεύω. Κοιτάξτε εδώ τα ντόνατς. Δεν υπάρχουν. Το βλέπετε έτσι. Δηλαδή πραγματικά θέλεις να τα δοκιμάσεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάτσε να αρχίσω να βάζω και τα υπόλοιπα. Ένα. Ουχου. Χαμηλώνουμε το μάτι. Δεν θέλουμε πολύ δυνατά τη φωτιά. Δύο. Και έτσι όπως είναι το ντόνατ, το βάζω στη ζαχαροκανέλα. Εδώ. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και το πρώτο ντόνατ είναι έτοιμο. Ένα. Έχει την άλλη ζύμη. Εδώ και εδώ. Τέλεια.
2. Ζάχαρο κανέλα, εδώ, να πάει παντού. Και το δεύτερο ντόνατ είναι έτοιμο. Τρίτο ντόνατ, εδώ, κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε, δεν υπάρχει. Ζάχαρο κανέλα και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε όταν είναι ζεστά τα ντόνατς, με το βγάζουμε τη φωτιά κατευθείαν, βουτάμε μέσα στη ζάχαρο κανέλα, εδώ και εδώ. Και πάμε να ψήσουμε και τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα η φωτιά ήταν λίγο πιο δυνατή, οπότε θα γίνουν λίγο πιο γρήγορα, αλλά θέλουμε να ψηθούν μέχρι μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό ότι μπορεί να φτιάξει ντόνατ στο σπίτι μόλι σε 15 λεπτά. Σα το είπα. Και άμα δεν μιλούσα πολλή ώρα και είχα ζεστάνει το λάδι σωστά, μπορούσα να το κάνω και σε 7-8 λεπτά. Η αλήθεια είναι. Πολύ γρήγορη συνταγή, πολύ εύκολη συνταγή. Να πάρω αυτό από εδώ. Να πάει αυτό εδώ. Να πάει αυτό εδώ. Εντάξει, με το ταψί, πόσο πιο εύκολα μεταφέρει τα ντόνατ, θα πάω όπου θέλει. Να καθαρίσω λίγο και εδώ. Τέλεια, κύριοι. Πεντακάθαρη, σαν να μην έγινε τίποτα. Φτιάξαμε ντόνατς και μια κουζίνα. Λερώσαμε μόλις ένα ταψί και ένα μπολ. Λοιπόν, πού είναι το πιρούνι μου? Εδώ είναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε από την άλλη. Ωραία, κοιτάξτε εδώ. Σε ποιους δεν τρέχουν τα σάλια αυτή τη στιγμή? Ποιος δεν θα κάνει αυτή τη συνταγή? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, είναι τόσο εύκολο που μπορείς να το κάνεις. Που είναι χαζό να μην το κάνεις. Δηλαδή έχεις αλεύρι, έχεις αυγό, έχεις όλα τα πράγματα που χρειάζεσαι στο σπίτι. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι 10 λεπτά από το χρόνο σου. Και είναι και μια υπέροχη διαδικασία να την κάνεις και με τα παιδιά. Το ζυμάρι που περίσσεψε, άμα θέλετε να το κάνετε μικρά strips, δηλαδή μικρές λωρίδες, και να τις τηγανίσετε και να τις περάσετε πάλι ζάχαρο κανέλα, θα μοιάζουν, μάλλον θα είναι 10 φορές πιο νόστιμα από τα strips που παίρνουμε με τη σφολιά τα έτοιμα από το φούρνο. Και βέβαια θα είναι και πολύ πιο ποιοτικά, λιγότερες θερμίδες, καλύτερα λιπαρά, γιατί ξέρουμε τι χρησιμοποιούμε, τι λάδι, κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχουν. Θα χρησιμοποιούμε πολύ καλύτερα υλικά, πολύ καλύτερα πράγματα. Γράφτε από κάτω αγγλικά. A very quick and easy recipe in 15 minutes. You can have the fluffiest donuts for the perfect breakfast. Yes! Ευχαριστώ πάρα πολύ που γράφετε τόσο ωραία. Γλάσο. Το γλάσο, να σας το δείξω. Δεν ξέρω αν έχω αχνή ζάχαρη. Έχω αχνή ζάχαρη. Δεν έχω αχνή ζάχαρη για να σας δείξω γλάσο, αλλά ουσιαστικά το γλάσο τι είναι? 100 γραμμάρια αχνή ζάχαρη. Έχουμε γλάσο στο site, μπορείτε να το δείτε σε βίντεο. 100 γραμμάρια αχνή ζάχαρη με 1-2 κουταλιές της σούπας, πώς το λένε, γαλατάκι, και είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ το ντόνατ. Το βλέπετε? Άντε γεια. Έτσι όπως είναι, ζαχαροκανέλα. Καλά τρώγονται και σκέτα, η αλήθεια είναι. Εδώ, ζάχαρο κανέλα, κοιτάξτε εδώ. Ανοιχατεύω με ζάχαρο κανέλα. Καλά, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Εντάξει, το κικ που σας είπα για το λεμόνι μέσα και το αλάτι είναι πολύ σημαντικό. Σας βλέπω. Λοιπόν, και το τελευταίο μας, ντόνατ, εδώ. Πάει και αυτό μέσα, σβήνω τη φωτιά μου. Εδώ ανακατεύω. Και πείτε μου σε πόση ώρα φτιάξαμε ντόνατς. Και έχω να χειρίζομαι κάμερες. Να βλέπω ότι είναι τέτοια, να σας μιλάω, να το ένα τ' άλλο. Άμα ήμουν 100% αφοσιωμένος στα ντόνατς μου, να ξέρετε ότι θα τα είχα τελειώσει σε 10 λεπτά. Πώς σας φαίνεται? Πάμε στο σαλόνι. Λοιπόν, μεταφέρομαι. Μην πέσεις κινητό, σε παρακαλώ, μην πέσεις κινητό, μην πέσεις. Με φώτο, τα ντόνατς. Πάμε στο σαλόνι ή πάμε στο μπαλκόνι. Μπαλκόνι ή σαλόνι? Πάμε σαλόνι. Γιατί μπαλκόνι. Παρατρίχα, Παναγία μου, να πέσουν όλα τα ντόνατς. Αυτό που έγινε. Αγχώθηκα. Παίρνω το καφέ μου, μισό λεπτάκι. Cake my day. Η κούπα μας από το e-shop. Λοιπόν, οτιδήποτε χρειαστείτε από την κουζίνα σας, για την κουζίνα σας,
Στο e-shop μας υπάρχουν δωρεάν μεταφορικά για να μην πληρώσετε τίποτα για τα πράγματα που θα σας έρθει στο σπίτι. Ό,τι χρειαστείτε, ακόμα και κάτι μικρό να χρειαστείτε να σας στείλουμε στο σπίτι, μας είναι πολύ σημαντικό να σας το στείλουμε για να μπορέσετε να κάνετε τη συνταγή. Αυτά είναι τα πιο ωραία ντόνατς που έχετε φάει ποτέ σας και τα πιο εύκολα. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Να δω πώς θα γράψετε το Παναγία μου στα αγγλικά από κάτω και στα ισπανικά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου για αυτά τα ντόνατς που σας δίνω αυτή τη στιγμή. Γιατί. Καίνε. Έχετε φάει ποτέ καυτά ντόνατς? Όχι. Είναι η πρώτη φορά που θα φάτε. Πρέπει να τα φτιάξετε. Τώρα από κάτω, comments να μου πείτε τι συνταγές θέλετε να σας δείξω τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορώ να κάνω το οτιδήποτε εκτός από κοκορέτσικο το σούβλι και αρνί στην σούβλα, που και αυτό μπορώ να το κάνω στο μπαλκόνι. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Ό,τι θέλετε να κάνω, πείτε μου, είναι χαρά μου. Μένω στο σπίτι, μένετε κι εσείς. Βαριόμαστε όλοι. Ας είμαστε πιο επικοδομητικοί. Σκοπός είναι να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν και τα ντόνατς αρέσουν σε όλους. Κοιτάξτε εδώ. Άντε τώρα να κάνεις αυτό το ντόνατ και να πεις το έφτιαξε σε 15 λεπτά. Αυτό. Σε 15 λεπτά. Το θέμα είναι ότι έχω κάνει 6 ντόνατς, έχω να κάνω άλλα 2-3, 2 περίπου από το ζυμαράκι το υπόλοιπο που έχει μείνει. Και σήμερα το φαγητό μου θα είναι ντόνατς. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Μάλλον διαφημιστικό θα είναι, γιατί δεν χρησιμοποιώ ποτέ το τηλέφωνο του σπιτιού μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.